χάσει από το μάθημα. Είναι έχει τη διάλεξη αυτή ή έβδομη. Έβδομη. Θα προπερδέψει το εκλάσιο αυτό. Είδα το εκλάσιο τώρα και δείχνει τελευταία πέμπτη. Δεν έχω περάσει την έκτη, χθεσινή. Όχι, τι χθεσινή. Αλλά αυτό θα βάλω. Πάντως δεν έχω χάσει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Την προηγούμενη φορά είχαμε ξεκινήσει με την απέτηση
πει αυτό. Το χρονικό μήκος. Ορίστηκε ως μείον δίτα τετράγωνο συν δίχη τετράγωνο. Βάζοντας αυτό το εξαφλήν, το οποίο μας εξασφάλιζε ότι η ταχύτητα του φωτός θα παρέμενε η ίδια σε όλα τα συστήματα. Είχαμε πει ποιος πρέπει να είναι εκείνος ο μετασχηματισμός από τα DP πώς πρέπει να αλλάξουν όταν αλλάζουν το σύστημα αναφοράς η μέτρηση των χρόνων και των εμπορικών αποστάσεων, έτσι ώστε αυτό το χωροχρονικό μήκος να παραμένει αναλύωτο. Είχαμε γράψει λοιπόν έναν πίνακα εδώ και είχαμε πει τίποτε πρέπει να έχει ο πίνακας, έτσι ώστε αυτή η ποσότητα να είναι ίδια και στο ένα σύστημα και στο άλλο. Και καταλήξαμε ότι η απέτηση είναι το DHMI. DHMI, θα επαναλάβω κάποια πράγματα όσον αφορά τους δείκτες τώρα. Επί ήτα μηνύ να είναι ίδιο με το DHMI. DHMI ήτα κάπα λάμδα L μη κάπα μη ελ λάμδα μη. Αυτή την κατασκευή την είχαμε φτιάξει με την εξής λογική. Αυτό εδώ μαζί με αυτό εδώ, δηλαδή το ελ κάπα μη επί δίκη μη, χρησιμοποιώντας την αθρηστική σύμβαση, σήμαινε ελ κάπα μηδέν δίκη μηδέν συν L κάπα 1 δίκη 1, δηλαδή δεν ήταν τίποτα άλλο παρά το L κάπα 0 δίκη συν L κάπα 1 δίκη. Με άλλα λόγια, ανάλογα αν το κάπα ήταν 0, παίρναμε το γινόμενο της πρώτης γραμμής με τη στήλη αυτή που είχαμε να φτιάξουμε τον τετάρτο τόνος, και αν το κάπα ήταν 1, παίρνουμε το γινόμενο της δεύτερης γραμμής με τη στήλη αυτή για να φτιάξουμε το δεύτερο επίπεδο. Δηλαδή, για κάπα ίσον 0, παίρνουμε το L00 dt συν L01 dt προκειμένου να φτιάξουμε το dt τόνος. Και αντίστοιχα, για κάπα ίσον με 1, παίρνουμε το 1-0 στοιχείο του πίνακα αυτού συν το 1-1 στοιχείο του πίνακα αυτού προκειμένου να φτιάξουμε το D κοιτόνος. Όπου αυτό το αντικείμενο ήταν αυτός εδώ ο πίνακας. Να βάλω άλλα γράμματα για να μην μας μπερδέψει και κάνουμε συσχετήσεις περίεργες με αυτά που γράφω. Αυτός ήταν αυτός ο πίνακας, όπου είχαμε το αριστερά νούμερο, δεν μας ενδιαφέρει να πάνω κάτω, να δηλώνει γραμμή, το δεξιά νούμερο να δηλώνει στήλη. Γραμμή, στήλη. Η κατασκευή λοιπόν αυτή που φτιάξαμε δεν είναι τίποτα άλλο. Ο συνδυασμός αυτός εδώ μου έφτιαχνε το κάπα στοιχείο, την κάπα συνιστόσα που τέχει τόνος. Ο συνδυασμός αυτός μου έφτιαχνε το λάμδα, τη λάμδα συνιστόσα του τέχει τόνος, και το ήταν τα παλάμδα ήταν αυτό που τα αναμίγνια προκειμένου να φτιάξει αυτό το μείον δίχη τόνος τετράγωνο συν δίχη τόνος τετράγωνο. Και επομένως, από τη στιγμή που απαιτήσαμε αυτό εδώ, να υπάρχει αυτή η ισότητα, προκειμένου τα χωροχρονικά μήκη να είναι ακριβώς τα ίδια και στο αρχικό σύστημα και στο τονικό σύστημα, τελικά η απέτηση που είχαμε για τον μετασχηματισμό Lorentz ήταν αυτό εδώ το κατασκεύασμα, να είναι αυτό εδώ το κατασκεύασμα,
προκειμένου ό,τι και να είναι τα διχημή, διχημή, να δίνουν τα ίδια αποτέλεσμα. Η ισότητα αυτή μεταφράστηκε στο ότι το ή το L ανάστροφο ή τα L έπρεπε να είναι το ίδιο με το μη, αν τα αναπαραστήσει τα διάφορα αντικείμενα με πίνακες. Ο πίνακας του 2x2, ο ανάστροφος του κουνού, ο πίνακας της μετρικής, το μείον 1-1 διαγώνια, το πίνακα L, αυτό είναι το πίνακα, θα έπρεπε, κάνοντας αυτό τον πολλαπλασιασμό, να καταλήγω στον πίνακα της μετρικής. Γραμμένο, ξαναλέω άλλη μια φορά σε αυτή τη μορφή, δεν έχει σημασία πού θα βάλω οτιδήποτε. Πάρτε το αυτό, βάλτε το εδώ ανάμεσα. Πάρτε το αυτό, βάλτε το στην αρχή. Ό,τι θέλετε κάνετε, γιατί αυτά είναι γινόμενα από αριθμούς και μετά άδραση σε όλα τα δυνατά γινόμενα που μπορώ να πάρω όταν πάρω όλες τις δυνατές τιμές των κάπα, λάμδα, μη. Αλλά όταν αναπαραστήσω τα αντικείμενα με πίνακες, έχει σημασία με τι σειρά θα τα γράψω. Δεν μπορώ να τα γράψω από την άλλη. Δεν μπορώ δηλαδή αυτή τη σχέση να τη γράψω ή τα λάμδα, ανάστοχο λάμδα, πίσω μήτα. Το σημειώνω στην αναπαράσταση με πίνακες. Η διάταξη είναι σημαντική. Όταν γράφω δείκτες, δεν έχει σημασία. Η διάταξη. Και ισχυρίζομαι ότι αυτός ο πίνακας θα το μετατρέψει σωστά
τους χρόνους και τους χώρους από ένα σύστημα στο άλλο σύστημα. Και τώρα σκέφτομαι, ας πάρω τα εξής δύο γεγονότα. Αυτό είναι το στιγμιότυπο για τι ίσον τα πένα. Αυτό είναι το στιγμιότυπο γιατί ίσον τα δύο μεγαλύτερο από τα πένα. Αυτό είναι το σύστημα χυψή, αυτό είναι το νούμενο σύστημα το οποίο είναι μια μεταγενέστερη χρονική στιγμή. Και επομένως έχει μετακινηθεί από αυτή τη θέση που βρισκόταν στην καινούργια αυτή θέση. Και θέλω να συσχετίσω αυτά τα δύο γεγονότα. Δηλαδή, δύο διαδοτικά γεγονότα που συνέβησαν στο τονούμενο σύστημα, στον αρχηγό τους. Ο αρχηγός τους, πόσο δίκη τόνος έχει όταν μεταβαίνω από αυτή την κατάσταση σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, όταν πάρω τη διαφορά των δύο γεγονότων, θα θέλω να δω πόσο προχώρησε ο αρχηγός ως προς τον αρχηγό. Τον ίδιο αρχηγό, όχι τον άλλο αρχηγό. Το άλλο σύστημα. Η απάντηση είναι ναι. Αφού είναι ο αρχηγός. Ο αρχηγός είναι ακίνητος ως πάντα ως προς τον εαυτό. Για την ακρίβεια, όχι μόνο ο αρχηγός, και κάθε δικός του παρατηρητής, μετρητής, είναι ακίνητος ως προς τον αρχηγό του. Επομένως, αν γυρίσω πίσω από αυτή τη σχέση, θα έβγαζα ότι το υπερβολικό ημίτρον της θήτα επί dt θα πρέπει να είναι ίσο με το υπερβολικό συνημίτρον της θήτα επί dt. Όπου τώρα τα dt και τα dt είναι όσο προχώρησε ο αρχηγός στο άτομο σύστημα, ή μέσα στο άτομο σύστημα, γράφω dt και dt. Και πόσο χρόνο πέρασε για να πάει σε αυτή την επόμενη θέση. Ποιο είναι το dt? Η απάντηση με τον τυχή είναι αυτό. Ποιο είναι το τυχή? Το ταφ2 μείον ταφέρνω. Τα φαντάζομαι πολύ κοντινά, έτσι, το ταφ2 και το ταφέρνω είναι εξαιρετικά ιστορική κοντινή χρόνια. Άρα και τα αντίστοιχα διαστήματα εξαιρετικά κοντινά. Επομένως, το υπερβολικό ημίτρον της γωνίας θήτα, δηλαδή το υπερβολικό ημίτρον της γωνίας θήτα, είναι αυτό που θα μετράγαμε σαν τυχή προς τυχή. Όσο προχώρησε ο δεύτερος αρχηγός, ως προς το πόσος χρόνος πέρασε για τον πρώτο αρχηγό και τους μετρητές του. Αλλά τι είναι αυτό, αυτό που του δίναμε την ερμηνεία, ότι είναι η ταχύτητα με την οποία κινείται ο ο τονούμενος σε σχέση με τον άτομο. Σημειώνω, δε του σίγμα τόνος σε σχέση με τον σίγμα. Και επομένως τώρα θα αρχίσω να καταλαβαίνω τι γίνεται. Αυτή η γωνία που τα βγάλαμε, η οποία ήταν κάποια γωνία, η οποία σκληρεί ιδιότητα και την απέτηση να το χωροχρονικό μήκος να παραμείνει αναλύωτο σε δύο συστήματα αναφοράς, είναι εκείνη η γωνία της οποίας η υπερβολική φορτωμένη δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ταχύτητα του ενός συστήματος σε αυτή τη συμβάση. Επομένως τώρα έχουμε τελειώσει και επομένως ο πίνακας L είναι ο υπερβολικό ημίτονο του τόξου υπερβολικού ημιτόνου της ταχύτητας V, το μείον υπερβολικό ημίτονο του τόξου υπερβολικού ημίτονου της ταχύτητας V, το μείον υπερβολικό ημίτονο του τόξου υπερβολικού ημίτονου V και το υπερβολικό ημίτονο του τόξου υπερβολικού ημίτονου της V. Και τώρα μπορώ να κάνω και λίγες από πράξεις, θα το φέρω σε λίγο πιο αυτή μορφή, γιατί το υπερβολικό ημίτονο του τόξου υπερβολικού ημίτονου είναι αρκετά περίεργο πράγμα. Τώρα σκέφτομαι αυτό το βέρ είναι υπερβολική εφαρτωμένη κάποια γωνία θήτα. Το 1 πλην β τετράγωνο είναι το 1 πλην υπερβολική εφαρτωμένη της γωνίας θήτα. Αυτό είναι υπερβολικό ημίτονο τετράγωνο δια υπερβολικό συνήμητο τετράγωνο. 1 μείον το πλάσμα που μόλις είπα. Είναι υπερβολικό συνήμητο τετράγωνο μείον υπερβολικό ημίτονο τετράγωνο δια υπερβολικό συνήμητο τετράγωνο. Αλλά οι διαφορές τετραγώνων υπερβολικού συνήμητου και υπερβολικού ημίτονου κάνει 1. Άρα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα διαϊπερβολικό συνημίτωμα της γωνίας θήτα. Με άλλα λόγια, το 1 πλην τετράγωνο είναι το αντίστοιχο του τετραγώνου του υπερβολικού συνημίτωμα. Άρα αυτό που έγραφα εκεί πάνω με αυτόν τον περίεργο τρόπο δεν είναι τίποτα άλλο παρά 1 δια 1 πλην τετράγωνο. Το υπερβολικό ημίτωμα τώρα, το δεύτερο, το
σημείο και σχέση σα με το υπερβολικό συνήθωνο, αν ήξερα το υπερβολικό συνήθωνο. Το παραπλασίαζα με την υπερβολική εφαρμογή, θα έπαιρνα τη σχέση που είναι εδώ. Αφού αυτό είναι υπερβολικό συνήθωνο, όπω υπερβολικό συνήθωνο, θα παίρνω τα υπερβολικά συνήθωνα και θα μου πούνε το υπερβολικό ίδιο. Άρα αρκεί τη γνώση αυτού που την έγραψα σαν ένα διατετραγωνική ρίζα πέρα και με το κάρβονο, να την πολλαπλασιάσω με τέτοια πέρα. Άρα η απάντηση είναι μείον β, ένα και με το κάρβονο. Και αντίστοιχα με τα υπόλοιπα τώρα. Αυτό είναι ο πίνακας που έχω έρθει πίσω στην κλασική μορφή του μετασχηματισμού Λόρεντς. Αν το θέλετε, με πιο απλά λόγια, γάμα, είναι γάμα β, είναι γάμα β, γάμα. Όπου το γάμα είναι ο παράγοντας Λόρεντς το ένα δια τετραγωνική ριζοτέρα του υπερβολικού. Έφτιασα λοιπόν πλήρως το μετασχηματισμό Λόρεντς από την απέτηση να κρατιέται το χωροχρονικό μήκος αναλύων. Επειδή έγραψα τόνος, αναφέρομαι στο τονούμενο σύστημα. Γι' αυτό το δύο γεγονότα που σχεδίασα, η μετακίνηση του γεγονότος χωρικά ως προς τον τονούμενο παρατηρητή είναι μηδενική. Εδώ ολοκληρώνεται λοιπόν πάλι αυτή η κατασκευή και τώρα θέλω να κάνω κάποια σχόλια ως προς τους δείκτες, τους πίνακες κτλ. Όπου σιγά σιγά θα έχω να συζητήσω και την έννοια των πάνω κάτω νεκτών, που στο χρόνο είναι αυθαίρετη αυτή η κατασκευή. Αφότου έφτιαξα την κατασκευή και είπα ένας τέτοιος πίνακας μου κρατάει ένα λίγο το χρονικό μήκος, είπα τώρα για να φτιάξω μια πραγματική κατάσταση, να τη ζωγραφίσω και να προσπαθήσω να καταλάβω τι είναι αυτή η γωνία θήτα. Η γωνία θήτα κάπως θα συσχετίζει το ένα σύστημα με το άλλο. Με τα δύο συστήματα το μόνο που ενδιαφέρον είναι ο τρόπος που κινούνται το ένα σε σχέση με το άλλο. Άρα κάποια σχέση θα έχει με την ταχύτητα. Οπότε αυτό που έκανα, πήρα δύο συστήματα, ζωγράφισα ένα στιγμιότυπο των δύο συστημάτων και ένα μόλις λίγο κατοπινό στιγμιότυπο. Αυτά διαφέρουν προς τον χρόνο. Και τώρα εγώ πήρα τα γεγονότα της αρχής των αξώνων του νούμενου συστήματος στο πρώτο στιγμιότυπο και την αρχή των αξώνων του νούμενου συστήματος στο δεύτερο στιγμιότυπο. Ήταν δύο διαφορετικά γεγονότα. Είμαι εγώ ο αρχηγός, προχωράω με τους μετρητές μου μπροστά μου και πίσω μου και το πρώτο γεγονός είναι αυτό, το δεύτερο γεγονός είναι αυτό. Και συνεχίζω. Και τώρα θέλω να δω οι μετασχηματισμοί αυτοί Λόρεντς τι μου λένε. Οι μετασχηματισμοί αυτοί Λόρεντς μου λένε ότι το δεύτερο τόνος πρέπει να δίνεται από αυτή τη σχέση. Ας βάλω κάτω τα διάφορα νούμερα. Τι είναι το δεύτερο τόνος. Το δεύτερο τόνος είναι πόσο προχώρησα εγώ ως προς εμένα. Η απάντηση είναι δεν προχώρησα εγώ ως προς εμένα. Τι είναι αυτό το δεύτερο και τι είναι αυτό το δεύτερο. Το δεύτερο είναι πόσο προχώρησα ως προς εσάς. Το δεύτερο είναι πόσο χρόνο πέρασε για εσάς. Καθώς με βλέπετε να προχωράω από αυτήν την στιγμιότητα σε αυτό το στιγμιότητα. Στα διαιρώματα μέλη, τι είναι το ντυχή προς ντυχή που εμφανίζεται εδώ, είναι πόσο προχώρησα ως προς εσάς σε σχέση με το πόσο χρόνο έκανα ως προς εσάς να περπατήσω αυτό το διάστημα. Άρα είναι ταχύτητα από την οποία προχωράω όπως με βλέπετε εσείς. Άρα είναι η β του σύγματός σε σχέση με το σύγχρονο. Και αυτό, σύμφωνα με τα προηγούμενα, το σημαντικό ρόλο που έχω κάνει, μου εμφανίζει την υπερβολική φακτομένη τη γωνία θήτα που ήταν μια θολή καταλαβεί την παράμετρο. Και άρα κατάλαβα ότι υπάρχει σχέση μεταξύ τη ταχύτητα του κινούμενου συστήματος με την γωνία την υπερβολική αυτή που εμφανίζεται στο μετασχηματισμό λόγο. Αυτό αφότου έγραψα λοιπόν έτσι τα πράγματα, γιατί τα έγραψα έτσι, γιατί στη θέση του θήτα έβαλα την υπερβολική φακτομένη. Άρα το πείτε είναι το τόσο υπερβολικό συμβατομένο στην ΒΕΡ. Άρα μέχρι εδώ είμαστε εντάξει. Ωραία. Το επόμενο που έκανα είναι πώς να γράψω αυτή τη συνάντηση. Αν μου δώσει κάποιο την τιμή για την υπερβολική εφαρμογή κάποια γωνία, πώς θα βρω εγώ το υπερβολικό τη συνήθεια. Η απάντηση είναι
εκτείνει η σχέση ταχύτητας γωνίας, την ξαναγράφω λίγο διαφορετικά, τόσο ώστε αντί να μην εμφανιστεί η υπερβολική φορτωμένη, να μην εμφανιστεί το υπερβολικό σύμπτωμα. Αυτό εντάξει, κατανοητό. Και λέω τώρα, άρα το υπερβολικό συνημείτονο κάποια της συγκεκριμένης γωνίας θα είναι το 1 δια ρίζα του νούμερου του κράτους. Άρα εδώ που έγραμε το υπερβολικό συνημείτονο εκείνης της γωνίας που έχει υπερβολική φορτωμένη δε, το λέει η σχέση, στη θέση που θα πρέπει να βάλω το 1 δια ρίζα του νούμερου του κράτους. Και μετά είπα ότι για να φτιάξω υπερβολικό γείτονο, αρκεί να πολλαπλασιάσω το υπερβολικό συνημείτονο με την υπερβολική φορτωμένη που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ταχύτητα. Ας κρατήσω αυτό το πίνακα. Ας σβήσω αυτό το πίνακα. Ξαναγράφω την εξής σχέση. Το τέχει τόνος μη είναι L μη μη επιτέχει μη. Δώστε μου εσείς καταρχήν ο λόγος που παίζαμε διαφορετικά και όχι με πεπερασμένες ποσότητες είναι γιατί ο σωστός τόπος εφαρμογής των πλησιασμών Λόρεντς είναι σε διαφορετικά. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχω εξηγήσει απόλυτα, αλλά προς το παρόν πάντα αυτό είναι δεδομένο. Μάλλον ας κάνω μια στάση εδώ και να εξηγήσω γιατί παίζουμε διαφορετικά και έχουμε πεπερασμένες ποσότητες. Στην όλη συζήτηση που έχουμε κάνει στις διάφορες διαλέξεις, γράφαμε, σταματάω λίγο τη συζήτηση εδώ και κάνω μια εκτέχομαι λιγάκι για να εξηγήσω γιατί χρησιμοποιώ διαφορετικά. Γράφαμε κάθε τόνος ίσον με γάμα επί τάφ πλην δεχή και τι τόνος ίσον με γάμα επί χή πλην δετά. Αυτή ήταν η μετασκευή Λόρεντς που μου έδιναν αν ήξερα εγώ τις χώρο χρονικές συντεταγμένες ενός γεγονότος, ποιες θα είναι οι χώρο χρονικές συντεταγμένες του ίδιου γεγονότος, όπως τα καταγράφονταν σε ένα άλλο σύστημα αναφοράς. Μόνο που για το δεύτερο αυτό σύστημα αναφοράς έπρεπε να απαιτεί, έπρεπε να ικανοποιεί μια ιδιαίτερη απέτηση. Έπρεπε να έχουν ρυθμιστεί τα πράγματα, έτσι ώστε όταν το ένα διαβάζει 0-0, διαβάζει και το άλλο 0-0. Δηλαδή, έπρεπε να έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε όταν οι δύο αρχηγοί περνάνε ένα δίπλα τον άλλον, τότε τα ρολόγια του να δείχνουν 0. Αλλά αυτό προφανώς είναι μια ψιλοβλακώδης απέτηση. Δεν θα αλλάζει και πολύ τα πράγματα που θα περίμενε κανείς. Αν εδώ υπήρχε και ένα τάφ 0, και εδώ υπήρχε και ένα χ 0. Με άλλα λόγια, όταν ο ένας, όταν ήμασταν στον αρχηγό του άτομου συστήματος και το ρολόι του έδειχνε 0, τότε του τονούμενου πέρναγε ο αρχηγός, ο άτομος, πέρναγε δίπλα στον μετρητή που βρισκόταν στη θέση χ 0. Θα το προτεκτώριζε για να μην το πελέσω. Οπότε αυτά είναι δύο νούμερα. Και όταν το ρολόι του αρχηγού έδειχνε 0, το ρολόι του μετρητή που βρισκόταν σε εκείνη τη θέση έδειχνε τα 0 τόνους. Αυτό δεν αλλάζει. Πάλι είναι δύο συστήματα που κινείται το ένα σε σχέση με το άλλο και την ίδια ταχύτητα. Βλέπετε όμως ότι χαλάει λίγο τον αντισυμβασμό Λόρεντς. Γιατί προσθέτει και κάποιες σταθερές. Αν τώρα όμως πάρω αντί αυτών των εκφράσεων τις διαφορετικές εκφράσεις, πόσο είναι η μικρή μεταβολή χρονική μεταξύ δύο γεγονότων. Άτομου συστήματος, η χρονική διαφορά που φαίνεται θα μετριέται στο το νούμερο σύστημα. Και ποια θα είναι η μικρή χρονική διαφορά των δύο γεγονότων που στο άτομο σύστημα είχαν απόσταση χωρικά δεκή και χρονικά δεκτέ, η απάντηση θα ήταν αυτή και αυτές οι έξτρα παράμετροι θα ακυρωνόντουσαν. Δεν θα παίζανε κανένα ρόλο. Αν πάρετε τα διαφορετικά των πάνω εκφράσεων, πάρτε την κάτω εκφράση που είναι η καθαρή μετασυμβασμή Λόρεντς χωρίς έξτρα διορθώσεις. Αυτό είναι και ο λόγος που παίζω με διαφορετικές ποσότητες και όχι με πεπερασμένες ποσότητες. Για να μην χρειάζεται ούτε καν να ζητάω η αρχηγή όταν περνάει ένα δίπλα στον άλλο να διαβάζω χρόνο μηδέν. Σοφή είναι ελεύθερος. Όταν περνάει ένα δίπλα στον άλλο, κάτι διαβάζουν χρόνο. Ένα λέει 12 η ώρα, ο άλλο λέει 3 η ώρα.
αλλάξει με μορφή δικτών συνοπτικά όλες τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των διαφορικών μεταβολών χώρο, χώρου και χρόνου για τον τονούμενο παρατηρητή και για τον άτομο. Το που το λάμδα μηνύ είναι αυτός αναπαρίσταται με τον πίνακα μετασκευαστικού, τον πίνακα λόγια. Είναι αυτό το γάμα, αυτό που έχω γράψει εδώ. Κάνω τις πράξεις και βρίσκω ό,τι θέλω. Θέλω να βρω πόσο είναι η χρονική απόσταση των γεγονότων. Η απάντηση είναι θα πάρω το λάμδα 0, 0 επί τύχη 1, τύχη 0, συν λάμδα 0, 1 επί τύχη 1. Και θα μου δώσει το γνωστό που δεν σας μιλώ. Έχω γράψει μια συνοπτική γραφή, αντί να γράφω όλο αυτό το πράγμα. Ο πίνακας αυτός, η αναπαράσταση δηλαδή του μετασχηματισμού, παρόλο που είναι πίνακας 2x2, δεν είναι ταριστής. Πείτε και τι είναι ταριστής και αυτό δεν είναι ταριστής. Απλώς το σημειώνω. Είναι μετασχηματισμός, όχι ταριστής. Αυτό εδώ είναι ένα διάνυσμα του χωροχρόνου. Και αυτό είναι ακριβώς το ίδιο διάνυσμα του χωροχρόνου, αλλά με άλλες συντεταγμένες. Τις μετασχηματισμένες συντεταγμένες. Αλλά πρόκειται για το ίδιο χωροχρονικό διάνυσμα. Γιατί το λέω διάνυσμα, γιατί έχει δύο συνιστώσεις. Εδώ ο χωροχρόνος μας έχει δύο συνιστώσεις, μία χωρική, μία χρονική. Αν θέλετε στο μυαλό σας, μετατρέψτε τη μία χωρική διάσταση σε τρεις και ο χωροχρόνος μας θα γίνει τεσσάρων διαστάσεων, άρα αυτό θα είναι ένα διάνυσμα σε ένα τετραδιάστατο χώρο, το τετραδιάστατο χώρο. Και αυτό επίσης θα είναι το ακριβώς ίδιο διάνυσμα, αλλά με αλλαγμένες συντεταγμένες. Η αντιστοιχία του με πράγματα που ξέρουμε είναι η εξής. Φανταστείτε τον ευκλήδιο χώρο, ξεχάστε χρόνο, ξεχάστε σχετικότητα, ξεχάστε τα πάντα. Φανταστείτε ένα διανυσματάκι DR. Διαφορετικό. Ένα πολύ μικρό διανυσματάκι DR. Και σας πει κάποιος, θέλω το DR να το εκφράσω όχι στη σκύψη, αλλά στις χιτώνες, ψητώνες τεταμένες. Τι θα έλεγα, θα είπα DR, ίσον DR τόνους. Το ίδιο πράγμα. Απλώς το DR αναλυμένο στις συνιστώσεις του θα διαβαζόταν DH, DC, όπου το DH θα ήταν αυτό και το DC θα ήταν αυτό. Αλλά το τονούμενο θα είναι το DH τόνους, DC τόνους, που θα ήταν αυτό και αυτό. Είναι το ίδιο διάνυσμα, όπως είναι εκφρασμένο σε διαφορετικό σύστημα συντεταγμένο. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Οπότε όταν γράφω ισότητα εδώ, δεν εννοώ ισότητα του ζευγαριού αυτού με αυτό, αλλά ισότητα ως προς την πραγματική του έννοια. Ισότητα ως προς τι δηλώνει. Κατά αναλογία λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα διάνυσμα του χρόνου. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο διάνυσμα και απλώς ο πίνακας αυτός έρχεται για να μου αλλάξει τις συντεταγμένες από ένα σύστημα στο άλλο. Είναι αυτό που έχουμε συζητήσει κάποιες φορές, ότι βλέπουμε την κίνηση του ενός συστήματος σε σχέση με το άλλο σαν χωροχρονικές στροφές. Σαν να κάνουμε στροφές στον χωροχρόνο και να παρατηρούμε πώς αλλάζουν οι χωροχρονικές συντεταγμένες δύο γειτονικών γεγονότων. Πάμε στην περίπτωση της μετρικής τώρα. Η μετρική τι είναι? Το που λέω ήταν μη. Που αναπαρίσταται πάλι σε ένα πίνακα 2x2. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό αντικείμενο.
το πρώτο αντικείμενο είναι τα ληστής. Είναι κάτι το οποίο ζει στον χρόνο και απλώς έχει δύο δείξεις. Κατά αναλογία με αυτό που είναι κάτι που ζει στον χρόνο και απλώς έχει ένα δείγμα. Αυτό μπορώ να το περιγράψω με ένα μονόστιλο, είναι μια γραμμή. Αυτό χρειάζομαι ένα πίνακα για να το περιγράψω. Έχει δύο δείκτες, άρα υπάρχει το 0-0 στοιχείο, το 0-1 στοιχείο, το 1-0 στοιχείο και το 1-1 στοιχείο. Και τα δύο ζουν στο χρόνο. Άρα είναι κάτι που αφορούν είτε ιδιότητες του χρόνου είτε αντικείμενα τα οποία βρίσκονται στον χρόνο. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ζει στον χρόνο, είναι αυτό που μεταφράζει πράγματα του χρόνου από ένα σύστημα σε ένα άλλο σύστημα. Από ένα σύστημα σε ένα στραμμένο σύστημα. Στραμμένο σε εισαγωγικά. Και επειδή μιλάμε για χρόνο, η κίνηση του ενός συστήματος σε σχέση με τον άλλο, στην πραγματικότητα είναι σαν να στρίβουμε τις συντεταγμένες του χρόνου. Όπως έχουμε συζητήσει, απλώς με περίεργο τρόπο που κάτσουν σαν ορθογόνες, τους κάνουμε πλαγιογόνες. Τώρα, τι είναι, γιατί το ένα το λέμε τα ληστή και το άλλο δεν το λέμε τα ληστή. Πρώτα απ' όλα, έχετε να καταλάβετε από πλευράς έτσι καθημερινής γλώσσας, ότι αυτό το πράγμα δεν ζει στον χρόνο, μεταφράζει πράγματα. Όπως υπάρχουν μεταφραστές που μας μετατρέπουν τα αγγλικά σε ελληνικά, τα ελληνικά σε αραβικά, τα ελληνικά ζουν στη γη, υπάρχουν, μιλούνται στη γη, τα αγγλικά μιλούνται στη γη, αλλά η μετάφραση είναι εργαλείο από τη μία γλώσσα στην άλλη γλώσσα. Δεν είναι κάτι το οποίο ζει στη γη. Μιλιέται στη γη. Δεν μιλιέται ο μεταφραστής. Το μεταφραστικό έργο. Λοιπόν, τι είναι αυτό που κάνει τα πράγματα να τα λένε οι ταινιστές από άλλα πράγματα που δεν είναι ταινιστές. Η απάντηση είναι ότι οι ταινιστές, όπου και αυτό είναι ταινιστής, είναι ειδική, είναι απλή περίπτωση ταινιστή, αυτή είναι πιο σύνθετη περίπτωση ταινιστή, είναι ότι τα πράγματα στρίβουν με το σωστό τρόπο. Ταινιστής παραδίδει το δίκτυο. Μη είναι ταριστής, γιατί το κινούμενό του είναι λάμδα μη, δίκη μη. Χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό για να μου το μεταφράσει. Το ήτα μη είναι και αυτό ταριστής, γιατί το ήτα μη τόνος, για να το μεταφράσω, τι θα κάνω, θα πάρω το λάμδα κάπα μη, λάμδα, μη και θα το χτυπήσω στο κάπα λάμδα. Μετά σκεφτείτε, αυτό
αυτό εδώ για να έρθει στη σωστή σειρά την άκολ, θα ήταν καλό το τάπο με το μήνα να αλλάχουν, έτσι ώστε το κάπα αυτό που θα έρθει δεξιά, να είναι δίπλα σε αυτό το κάπα και μετά το λάμδα και μετά το L, το λάμδα κοντά στο λάμδα. Οπότε όλο το δεξί πράγμα που έχω γράψει θα μπορούσα σε μορφή, σε αναπαράσταση πινάκων, να το γράψω ως L ανάστροφο, ήττα, L. Αλλά αυτό έχουμε δείξει ότι κάνει ήττα. Και θέλω εγώ η μετρική του χωρόχρονου, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο υπολογίζω τα χωρόχρονα τα μήχυνα, είναι ίδιο σε όλα τα συστήματα να πάρεις. Είναι λοιπόν ένας δανειστής, αλλά πολύ βασικός δανειστής. Είναι σαν τον τρόπο μέτρησης των αποστάσεων. Είναι αυτό που με βοηθάει να υπολογίζω αποστάσεις στον χώρο. Στον ευκλήδιο χώρο, γιατί στην μετρική είναι ο μοναδιαίος πίνακας. Οι αντίστοιχες σχέσεις αντί των λάμδα θα είναι οι πίνακες στροφής. Οπότε θα είχα πίνακα στροφής επί μοναδιαίο, πίνακα στροφής ανάστοχο επί μοναδιαίο, πίνακα στροφής. Οι πίνακες στροφής έχουν την ιδιότητα το ανάστροφό τους επί τον εαυτό τους να κάνει το ανάστροφό τους επί τον εαυτό τους να κάνει το μοναδιαίο πίνακα. Επομένως, θα είχα πίνακα στροφής ανάστροφο επί μοναδιαίο, ξεχάστε το μοναδιαίο, επί πίνακα στροφής, ο συνδυασμός αυτός θα μου έκανε το μοναδιαίο, δηλαδή θα μου έκανε τον τρόπο με τον, θα μου έδινε τον τρόπο με τον οποίο θα υπολόγιζα τα χωρικά, τις χωρικές αποστάσεις στον ευκλήδιο χώρο. Δίκη τετράγωνο, σύνδεξη τετράγωνο, σύνδεξη. Ένα στην διαβολή. Αυτή είναι η αντιστοιχή. Αυτό το αντικείμενο δεν είναι δανειστής, γιατί δεν μετασχηματίζεται από σύστημα σε σύστημα. Δεν έχει καν νόημα να πω ότι είναι ενός συστήματος αυτό το πράγμα. Είναι η μετάφραση από σύστημα σε σύστημα. Δεν ανήκει σε κάποιο σύστημα για να πω ότι θα το μετασχηματίσω με το πάω σε άλλο σύστημα. Και τώρα ερχόμαστε στο μυστήριο πάνω κάτω. Γιατί άλλα πάνω κάτω. Αν όσο όλες τις συζητήσεις που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, αν τα έγραφα όλα κάτω θα ήταν όλα μέσα. Θέλω όμως, εξαιτίας της περίεργης μορφής που έχει η μετρική, να γράφω όμορφα και κομψά τα πάνω. Μείον δίχη μηδέν επάνω. Και τον δίχη
δίχη ένα τάπο θα ήταν ένα δίχη ένα τάπο. Δίχη ένα πάνω. Κάνω σε αυτή τη μικρή μεταβολή, προσέξτε τώρα. Αν έγραφα αντί αυτού που δεν με πόλεψε πολύ, το δίχη αλφα, δίχη αλφα, θα ήμουν μια χαρά. Γιατί θα ήμουν μια χαρά, γιατί θα ήταν το μείον δίχη μηδέν επάνω, επί δίχη μηδέν επάνω, συν δίχη ένα επάνω, επί δίχη ένα επάνω. Δηλαδή θα έπαιρνα ακριβώς αυτό. Κατασκευάζοντας δηλαδή τα κάτω, θα τους δώσω και όνομα, έχω φτιάξει την αθρηστική σύμβαση να μου διαβάζει ακριβώς το προοπτικό μήκος. Όπου τα κάτω τα πήρα μέσω της μετρικής που μου κατεβάζει όπως λέμε τώρα. Και θα χτυπούσα πάνω στο αντικείμενο το μη τάπο.
προκειμένου αυτό εδώ να μου κατεβάσει αυτό ως meetup. Αυτό εδώ είναι ένας ταριστής δεύτερης τάξης, με τον πρώτο δείκτη να δηλώνει αδιαλείο τη συμπεριφορά και το δεύτερο να δηλώνει συναλλήλιο τη συμπεριφορά. Αυτό κατασκευάζεται από το αρχικό μαρτυρίο που είναι ταριστής δεύτερης τάξης, που τις δύο δείκτες να δηλώνουν αδιαλείο τις συνθώσεις, με έναν σε μία μικρή. Αν ήθελα να κατεβάσω και τους δύο δείκτες, αν ήθελα να φτιάξω το α κάπα μη από το α μη λάμδα, θα αναλάβω να έχουν από μία με έναν ταριστή μικρή σπάτη φορά για να κατεβάσω έναν δείκτη. Δηλαδή, για να κατεβάσω το δείκτη από μη σε κάπα, θα έβαζα μη κάπα ή κάπα μη, έτσι και αλλιώς η ιατρική είναι συνεδρική, συνεδρικός πίνακας, οπότε έχει σημασία και θα βάλω το βάλω πίσω. Για να κατεβάσω τον λάμδα σε μη, θα έβαζα ένα ήτα λάμδα μη. Με αυτόν τον τρόπο θα δουλέψουμε αργότερα στον ηλεκτρομαγνητισμό, όταν θα φτιάξουμε ένα καινούργιο αντικείμενο που θα είναι ταριστής και θα είναι ταριστής του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Και θα θέλουμε να φτιάξουμε τις διάφορες μορφές του, και οι δύο δείκτες αταλείωτοι, ο ένας αταλείωτος, ο άλλος αταλείωτος και οι δύο συναλείωτοι, προκειμένου να φτιάξουμε διάφορες κατασκευές, τα οποία θα μας δώσουν αναλείωτα μεγέθη.